Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά την χρήσιμη διαδικασία διαβούλευσης που είχαμε με τους προσκεκλημένους φορείς στη χθεσινή δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, θα ήθελα να ξεκινήσω συνοψίζοντας τη θέση μας επί του νομοσχεδίου. Η Πλεύση Ελευθερίας, ως κόμμα που μάχεται για την προστασία του περιβάλλοντος και της κακοποιημένης φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας, θεωρεί ότι οι βασικές ρυθμίσεις που εισάγει το νομοσχέδιο διέπονται από μια ξεκάθαρη προτεραιότητα που δεν είναι άλλη από τη μεγιστοποίηση της οικονομικής εκμετάλλευσης του αγιαλού και της παραλίας ή αλλιώς την κερδοφόρα μπίζνα, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής ομορφιάς του τόπου μας επιδιώκεται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Στην πραγματικότητα επιδιώκεται τόσο όσο βλέπει η κυβέρνηση ότι απαιτείται για να συνεχίσουν να πηγαίνουν και άλλοι τουρίστες στις παραλίες μας και να ξοδεύουν και άλλα χρήματα στο μέλλον. Με λίγα λόγια, η οικολογική βιωσιμότητα δεν επιδιώκεται ως σοβαρή προτεραιότητα καθ' αυτή, αλλά μόνο ως επικουρικός στόχος που αποβλέπει σε μια φαινομενική, ανεπαρκή και υπερβολικά εύθραυστη περιβαλλοντική προστασία του αγιαλού και των παραλίων. Ακούσαμε προχθές τον κύριο Υπουργό να διαμαρτύρεται επειδή είπε ότι κατηγορούμε την κυβέρνηση για νεοφιλελευθερισμό. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, κατηγορούμε. Ο νεοφιλελευθερισμός όμως δεν είναι εγκληματική πράξη για να τον προσάψει κανείς πάνω στην κυβέρνηση ως κατηγορία. Μια ιδεολογία είναι. Άκρως ατομικιστική, φανατική, κοινωνικά άδικη και κατά την άποψή μας περιβαλλοντικά ζημιογόνα. Όμως είναι μια ιδεολογία. Ιδιωτικοποίημα νιωδώς και μαξιμαλιστικά, διότι θεωρεί πως το ιδιωτικό κέρδος είναι ο μόνος δρόμος προς την ανάπτυξη και την επιτυχία και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Αυτή είναι η προσέγγισή μας και ιδίως απέναντι στο νομοσχέδιο. Επομένως, θα περιμέναμε από τον κύριο Υπουργό να πει ναι, είμαι νεοφιλελεύθερος και είμαι περήφανος γι' αυτό. Και εμείς πάντως δεν τον κατηγορούμε. Προσδιορίζουμε τις πολιτικές ιδέες του και πιστεύουμε ότι είμαστε ακριβείς τόσο ως προς τις ιδέες τις οποίες ο ίδιος υποστήριξε στην παρέμβασή του, όσο και αναφορικά με τη φιλοσοφία που διέπει αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Επίσης, και εδώ φαίνεται, νομίζουμε, πιο χτυπητά η νεοφιλελεύθερη λογική της κυβέρνησης. Το κανονιστικό πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στη Βουλή, κακώς κατά τη γνώμη μας, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και όχι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως σας είπα προχθές ότι θα κάναμε εμείς αν είχαμε την ευθύνη αυτή. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θα έκανε το ίδιο, αν πραγματικά νοιαζόταν για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς της πατρίδας μας. Η επιλογή αυτή νομίζουμε ότι είναι αποκαλυπτική των προθέσεων της κυβέρνησης, που δεν είναι άλλες από το να πετύχει το γρήγορο κέρδος από τον τουρισμό, κάνοντας όσο γίνεται πιο λίγα για να προστατεύσει τις παραλίες μας. Γι' αυτό, όταν έθεσα προχθές το κρίσιμο ζήτημα της μη εφαρμογής του 7ου πρωτοκόλλου της Συνθήκης της Βαρκελόνης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, που προστατεύει μια ζώνη 100 μέτρων από την παραλία, από τον Αγιαλό, συγγνώμη, είπατε χαρακτηριστικά, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όχι του Υπουργείου Οικονομικών. Όμως σας ρωτώ, τι θα πει είναι άλλου Υπουργείου, είστε ή δεν είστε μια κυβέρνηση? Συλλογική ευθύνη έχετε ή δεν έχετε? Σας παρακαλούμε λοιπόν πολύ να μην υιοθετείτε αυτή την τακτική της σαλαμοποίησης των ευθυνών και να συνεννοηθείτε με τον κύριο Σκυλακάκη ή να έρθετε πίσω να μας μεταφέρετε τη θέση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη μη εφαρμογή του 7ου πρωτοκόλλου της Σύμβασης Βαρκελόνης που προστατεύει τις παράκτιες ζώνες μέχρι και 100 μέτρα από τη θάλασσα. Και επειδή πολλοί στην κυβέρνηση παριστάνουν τους μεγάλους ευρωπαϊστές, ενώ κατά βάθος η κυβέρνηση παραβιάζει πολλές οδηγίες, αποφάσεις, ακόμη και συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μιλήσετε με τον κύριο Σκυλακάκη, παρακαλούμε να τον ρωτήσετε επίσης γιατί δεν εφαρμόζεται το 7ο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελόνης, παρόλο που έχει ενσωματωθεί εδώ και χρόνια στο Ενωσιακό Δίκαιο. Και σας βεβαιώνω ότι όσο η κυβέρνηση αποφεύγει να δώσει απαντήσεις σε αυτό το θέμα, εμείς θα σας πιέζουμε με συνεχείς ερωτήσεις. Στον χρόνο που διαθέτω θα εστιάσω σε ορισμένα άρθρα τα οποία μας προβληματίζουν ή στα οποία ασκούμε έντονη κριτική. Υπενθυμίζω πάντως ότι βάση της κριτικής μας στο νομοσχέδιο, όπως αυτή διατυπώθηκε από την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής, είναι τριπλή. Διαφωνούμε με τον τρόπο οριοθέτησης των παραλιών, διότι είναι περιβαλλοντικά, κατά τη γνώμη μας, μη βιώσιμος και, όπως τόνισα, επιθυμούμε να εφαρμοστεί το 7ο πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελόνης. Δεν θα επανέλθω ξανά σήμερα στο ζήτημα αυτό. Δεύτερο, έχουμε μια σειρά από σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη μέθοδο αδειοδότησης στους παραχωρησιούχους που θα εκμεταλλευτούν τις παραλίες. Και τρίτο, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων ελέγχου και επιτήρησης που προτείνει το νομοσχέδιο. Τέλος, θα κλείσω με δύο σχόλια για το τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου,
τα άρθρα 29 και 35 που αφορούν τις ρυθμίσεις για το δημογραφικό, καθώς και το άρθρο 53 που περιέχει μια διάταξη για τον διορισμό του Προέδρου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Έρχομαι τώρα στο θέμα της παραχώρησης σταδιών. Μια αλλαγή που επιφέρει το νομοσχέδιο είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του Αιγιαλού και της Παραλίας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτό ισχύει μέχρι σήμερα, στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, αν και οι πόροι από τις άδειες εκμετάλλευσης συνεχίζουν να εισπράττονται κατά 60% από τους ΟΤΑ. Ήδη από την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής τονίσαμε ότι μας ανησυχούν δύο σοβαρές αδυναμίες κατά τη γνώμη μας στη διαδικασία αυτή. Πρώτον, το γεγονός ότι η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου ΑΕ, η ΕΤΑ δηλαδή, δεν φαίνεται να διαθέτει ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία, ούτε και το προσωπικό για να αξιολογήσει τις αιτήσεις αδειών από τη σκοπιά του όγκου τους και κυρίως των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Είχαμε και εκπρόσωπο στην ακρόαση φορέων, αλλά δυστυχώς έφυγε προτού μπορέσουμε να θέσουμε τις ερωτήσεις και δεν ήμουν σε θέση να θέσω ερώτηση διαζώσεις τουλάχιστον για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω αν ο ΕΤΑΘ πραγματικά διαθέτει την δυνατότητα να χειρίζεται αυτές τις αιτήσεις. Ο κύριος Υπουργός προχθές στην παρέμβασή του αναγνώρισε το πρόβλημα της υποστελέχωσης, αλλά δεν είπε τίποτα για το πώς προτίθεται να το αντιμετωπίσει. Τονίσαμε επίσης ότι κατά τη γνώμη μας οι εταιρείες εκμετάλλευσης πρέπει να επιλέγονται με δύο επιπλέον κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να τίθενται πέρα και πάνω από το χρηματικό ποσό που αυτές είναι έτοιμες να προσφέρουν για την απόκτηση άδειας. Δηλαδή, να μας λένε πρώτον πώς αυτές προτίθενται να διαχειριστούν το τμήμα της παραλίας που θέλουν να εκμεταλλευτούν από τη σκοπιά του χωροταξικού σχεδιασμού, της καθαριότητας και της βιωσιμότητας. Και δεύτερον, θα πρέπει να κρίνεται το παρελθόν τους και συγκεκριμένα να δίνονται δείγματα καλής γραφής που έχουν επιδείξει στις παρελθούσες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους. Δυστυχώς τίποτα από αυτά δεν προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Με ενδιαφέρον ακούσαμε στη διαδικασία ακρόασης φορέων τόσο από τον πρόεδρο της Επιτροπής Νήσων της ΚΕΔΕ όσο και από τον εκπρόσωπο του κινήματος για καθαρές παραλίες της ΠΑΡΟΥ να τονίζουν ακριβώς αυτά τα δύο ζητήματα που θέσαμε εμείς στην πρώτη συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ είπε κάτι πιο συγκεκριμένο στο πνεύμα αυτών των κριτηρίων που αφορά τα δείγματα καλής γραφής που λέμε, ότι πρέπει να εξετάζονται στην αξιολόγηση προτού δοθούν οι άδειες εκμετάλλευσης. Ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ είπε ότι θα πρέπει, για παράδειγμα, να αποκλείονται εξ ορισμού εταιρείες οι οποίες έχουν αξόφλητα χρέη προς τους Δήμους. Αυτό μας φαίνεται λογικό, αφού θα ήταν άκρος σκηνικό να κερδοφορεί μια επιχείρηση που εκμεταλλεύεται τις παραλίες ενός Δήμου τη στιγμή που δεν έχει εξοφλήσει τα χρέη της αυτών. Γι' αυτό θεωρούμε ότι οι Δήμοι πρέπει και να συναποφασίζουν, όχι μόνο να εκφράζουν γνώμη μαζί με την ΕΤΑΔ στη διαδικασία παραχώρησης αδειών. Επίσης συμφωνούμε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να λαμβάνουν ένα υψηλότερο ποσοστό από 60%. Το 80% προτάθηκε χθες στην ακρόαση φορέων και αυτό μας βρίσκει σύμφωνους. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, οφείλεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μία σειρά από μέτρα για να διευκολύνουν αυτές τις επιχειρήσεις. Προσλαμβάνουν, λέει το άρθρο 14, πρέπει να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες, να τοποθετούν παρατηρητήρια, να ελέγχουν το χώρο, να εγκαθιστούν πλατφόρμες πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει η κεντρική κυβέρνηση να προσεγγίσει αυτό το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο με φόρο εισπρακτική λογική που προδίδει, κατά τη γνώμη μας, η πρόβλεψη του άρθρου 7 να λαμβάνεται το 40% του ανταλλάγματος για την παραχώρηση από την κεντρική κυβερνητική διοίκηση. Όμως, εκτός από τα δύο αυτά κριτήρια, δηλαδή την αξιολόγηση του είδους της υπηρεσίας που θα παρέχουν οι παραχωρησιούχοι και τα δείγματα καλής γραφής που θα πρέπει να δείχνουν, υπάρχει και ένας τρίτος όρος, κατά τη γνώμη μας, για την παραχώρηση αδειών στο άρθρο 10, που μάλλον θα πρέπει να μπει στο άρθρο 10, με συγχωρείτε, και ο μόνος όρος που το άρθρο 10 θέτει προς το παρόν είναι ότι ως όρος πρέπει να ορίζεται, λέει, ο χρόνος τοποθέτησης και απομάκρυνσης των κινητών στοιχείων εντός εκάστου έτους. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προστίθεται ρητά και ένας τρίτος όρος που θα είναι η εγγύηση που θα παρέχει η επιχείρηση για τη διατήρηση της αηφορίας και της υγιεινής στην παραλία και να υπάρχουν αυτά μέσα στην αίτησή της ως προαπαιτούμενα. Τέταρτος όρος επίσης για την παραχώρηση αδειών, ο οποίος συζητήθηκε στη διάρκεια της ακρόασης φορέων και μας έκανε εντύπωση θετική,
ήταν η πρόταση να υπάρχει περιορισμός του αριθμού των αδειών που δικαιούται να πάρει μια επιχείρηση, ούτως ώστε να επιβληθούν έτσι κανόνες θεμητού ανταγωνισμού και αποφυγής των καθεστώτων διαπλοκής και πελατειακής εξυπηρέτησης που μαστίζουν δυστυχώς τις σχέσεις κράτους-αγοράς στην Ελλάδα. Ο κύριος Στέλλας, εκπρόσωπος του κινήματος πολιτών της Πάρου, μας είπε ότι υπάρχει κίνδυνος όλες οι παραλίες να καταλήξουν στα ίδια πρόσωπα. Και δεν υπάρχει στο πνεύμα του θεμητού ανταγωνισμού κάποιος περιορισμός στον αριθμό αδειών που θα μπορεί να πάρει μια επιχείρηση στην εκμετάλλευση των παραλίων. Πιστεύουμε ότι αυτό θα έπρεπε να υπάρχει. Και μάλιστα, κατά τη γνώμη μας, εντάσσεται σε μια υγιή νεοφιλελεύθερη λογική, αν θέλετε να είστε πραγματικά νεοφιλελεύθεροι. Περνώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, στα σημεία του νομοσχεδίου που αφορούν τους ελέγχους και τις κυρώσεις κατά των παραχωρησιούχων που δεν συμμορφώνονται με τις συμβάσεις παραχώρησης. Εδώ θεσπίζεται ένα σύστημα καταγγελιών με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, είπαμε για τους κωδικούς QR, όπου οι καταγγελίες θα αναρτώνται αυτόματα στην ιστοσελίδα της κτηματικής υπηρεσίας του Δημοσίου και του Οικίου Δήμου, έτσι λέει το άρθρο 16. Έχουμε ήδη, με συγχωρείτε, εκφράσει επιφυλάξεις για το επίπεδο στελέχωσης και εκπαίδευσης στο προσωπικό αυτών των υπηρεσιών, ώστε να κινούνται άμεσα μετά την υποβολή καταγγελιών, αλλά δεν πήραμε απάντηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Στη διάρκεια της ακρόασης φορέων πάλι τέθηκε το ίδιο ζήτημα. Όχι από εμάς σε ερώτηση, αλλά τέθηκε από φορείς αυτόνομα. Θεωρούμε ότι η διαδικασία αυτή, δηλαδή η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας για την υποβολή καταγγελιών, κινδυνεύει να καταλήξει να είναι κατά βάση μια εικονική διαδικασία, δηλαδή να μείνει στα χαρτιά, αν δεν υπάρξουν μετά τις καταγγελίες οι κατάλληλα στελεχωμένες και εκπαιδευμένες υπηρεσίες που να επιληφθούν αυτών των καταγγελιών. Σε αυτό αναφέρθηκε χθες ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ και ο εκπρόσωπος της κίνησης πολιτών Πάρου. Θεώρησαν ότι θα έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες και ότι δεν θα μπορούν οι υπηρεσίες να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον όγκο καταγγελιών, ότι απλώς θα υποβάλλονται οι καταγγελίες και μετά δεν θα γίνεται τίποτα. Αυτό το κενό για μας είναι ζωτικής σημασίας. Και είναι ζωτικής σημασίας διότι δεν πιστεύουμε ότι η αύξηση των κυρώσεων είναι αυτή που θα μειώσει την παραβατικότητα που γνωρίζουμε ότι υπήρχε σε τεράστιο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια στην εκμετάλλευση των παραλίων, αλλά θεωρούμε ότι αυτό που θα μειώσει την παραβατικότητα είναι το να φαίνεται πως το κράτος είναι έτοιμο να δράσει άμεσα και ακαριαία όταν παρατηρούνται περιπτώσεις παραβατικότητας. Και αυτό δεν γίνεται μόνο με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας, αλλά με την κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών που θα δράσουν αφότου υποβληθούν οι καταγγελίες. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουμε και για τις προβλέψεις του άρθρου 17, για τη χρήση συστημάτων επανδρομένων αεροσκαφών και τηλεκατευθυνόμενων. Ακούγονται εντυπωσιακά όλα αυτά. Αυτό είχα πει χθες. Ο κύριος Υπουργός το μετέφρασε κάπως αλλιώς. Νομίζω ότι είπα πως ακούγονται εκτός πραγματικότητας. Δεν είπα έτσι. Είμαι σε επαφή με τον 21ο αιώνα. Γνωρίζω ότι η τεχνολογία σήμερα διαθέτει αυτές τις δυνατότητες. Εκείνο που είπα όμως είναι ότι ακούγονται εντυπωσιακά και είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν φτάνει να έχουμε μέσα υψηλής τεχνολογίας για την αναγνώριση της παραβατικότητας. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε οργάνωση υψηλής ποιότητας, η οποία να μπορεί μετά να δρά και να υιοθετεί τις κατάλληλες δράσεις με βάση τις καταγγελίες που γίνονται και με βάση τα στοιχεία που έχουμε για την παραβατικότητα, ούτως ώστε να καταλαβαίνουν οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται τις παραλίες ότι το κράτος είναι σοβαρό όταν πρόκειται να εφαρμόσει τις ποινές που προβλέπει ο νόμος. Και αυτό είναι το ζήτημα που για μας είναι κρίσιμη σημασίας. Τώρα περνώ, κύριε Πρόεδρε, στα τελευταία δύο σχόλια που έχω να κάνω για τα άλλα μέρη του νομοσχεδίου. Όπως είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση, σχεδόν το μισό νομοσχέδιο αφορά άλλα ζητήματα πέρα της ρύθμισης για τις παραλίες και τον Αιγιαλό. Στο τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου, αρχίζοντας από τα άρθρα 30 με 32 που αυξάνουν το επίδομα παιδιού από 2.000 ευρώ που ορίστηκε το 2020 για κάθε παιδί στο νέο καθεστώς που παρέχει 2.400 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.700 για το δεύτερο, 3.000 για το τρίτο και 3.500 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Επειδή πρόκειται για μέτρα που βελτιώνουν έστω και οριακά τις συνθήκες διαβίωσης πολλών οικογενειών σε μια δύσκολη περίοδο, η Πλεύση Ελευθερίας θα υπερψηφίσει αυτά τα άρθρα. Επίσης, ακούσαμε με ενδιαφέρον ότι υπάρχει και η πρόβλεψη να δίνεται το επίδομα δεύτερου παιδιού στα δίδυμα παιδιά, και επειδή έχω ο ίδιος δίδυμα, το άκουσα με ενδιαφέρον αυτό. Όπως όμως θεωρώ ότι οφείλουμε, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να μπουν σε τάξη όταν μιλάμε για αυτά τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι τα βλέπουμε ως μέτρα στη σωστή κατεύθυνση. Αυτές οι αυξήσεις καταρχήν δεν είναι όσο θεαματικές όσο ακούγονται.
Και αυτό συμβαίνει διότι ο συσσωρευτικός πληθωρισμός από το 2020 μέχρι σήμερα είναι κοντά στο 15%. Ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, που είναι τα αγαθά στα οποία οι λιγότερο εύπορες οικογένειες θα ξοδέψουν τα ποσά αυτά, είναι πράγματι κοντά στο 20%. Τα επιδόματα αυτά δεν είχαν τιμαριθμοποιηθεί την προηγούμενη περίοδο, όταν ο πληθωρισμός είχε εκτιναχθεί, ιδίως το 2022-2023. Οπότε οι οικογένειες που θα λάβουν τώρα αυτές τις αυξήσεις έχουν γνωρίσει προηγουμένως μια μείωση του επιδόματος αυτού σε πραγματικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρούμε ότι για το πρώτο παιδί υπάρχει μια ουσιαστική τιμαριθμοποίηση και για το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιδί υπάρχει αύξηση πάνω από τον πληθωρισμό, την οποία θεωρούμε ότι είναι θετική. Αυτά τα ποσά, καθώς και οι χρηματοδοτήσεις για το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, που επίσης θα τα ψηφίσουμε γιατί βελτιώνουν κάπως την κατάσταση των πολυτεχνών οικογενειών, στην πραγματικότητα απέχουν πολύ την ίδια στιγμή από το να συνιστούν ουσιαστικά κίνητρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας. Κατά τη γνώμη μας, μια σωστή προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος θα έπρεπε να στηρίζεται σε μελέτες που να δείχνουν από ποιο ύψος οικονομικών κινήτρων και πέρα θα πρέπει να αναμένουμε ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των νέων ζευγαριών απέναντι στην τεκνοποίηση. Και από όσο γνωρίζουμε, η κυβερνητική πολιτική μέχρι τώρα στο δημογραφικό δεν δίνει αυξήσεις ως κίνητρα βασισμένα σε κάποιες μελέτες. Δίνει αυξήσεις κυρίως ως ένα είδος αναγνώρισης του ότι χρειάζεται να υπάρχει μια πολιτική για το δημογραφικό. Αλλά πόσο αποτελεσματική θα είναι αυτή η πολιτική και πώς συνδέονται αυτές οι αυξήσεις για τους πολύτεχνους με άλλα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, είναι κάτι το οποίο ακόμη αιωρείται στην σφαίρα του αβέβαιου. Κατά την άποψή μας, χρειαζόμαστε μια ολιστική πολιτική για το δημογραφικό, στη βάση επιστημονικών μελετών και βεβαίως οι αυξήσεις αυτές για το δεύτερο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο παιδί θεωρούμε ότι είναι ένα αποσπασματικό μέτρο. Ωστόσο, επειδή βελτιώνουν την κατάσταση, θα τις ψηφίσουμε. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, έρχομαι στο άρθρο 53. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία πρόκειται να συζητήσω στην τέταρτη συνεδρίαση της Επιτροπής, αλλά έρχομαι ιδίως στο άρθρο 53 που αφορά τον διορισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η διαδικασία επιλογής, λέει το άρθρο αυτό, διεξάγεται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων με συνδρομή, πολύ αόριστη λέξη κατά τη γνώμη μας, ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων, εξειδικευμένης στην πρόβλεψη στελεχών. Η τελική επιλογή, συνεχίζει το άρθρο, και ο ορισμός γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια σειρά από θέματα. Ποια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων θα είναι αυτή που θα συνδράμει και ποιος θα την διαλέξει? Με ποια κριτήρια? Είναι ένα ερωτηματικό. Λέει επίσης το άρθρο αυτό ότι η τελική επιλογή θα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, αλλά και η επιλογή όμως προηγουμένως, η οποία θα είναι προφανώς μια επιλογή όχι τελική, δεν ξέρουμε ακριβώς, θα γίνεται, λέει, από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων με τη συνδρομή της ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων. Τώρα, αν η ιδιωτική εταιρεία συμβούλων θα συμβουλεύει απλώς ή θα αποφασίζει, και αυτό είναι αόριστο. Επίσης, η διαφορά ανάμεσα στην επιλογή, στον πρώτο αυτό γύρο και στο τι θα κάνει ακριβώς η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, είναι άλλο ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έχουμε την αίσθηση ότι η Γενική Συνέλευση Μετόχων θα επιλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας με τον τρόπο που ο λαός της Συρίας, για παράδειγμα, επέλεγε τον πρόεδρο της Συρίας. Δηλαδή, θα είναι ο ένας μοναδικός υποψήφιος και θα πρέπει να τον εγκρίνουν ή να μην τον εγκρίνουν. Αυτό δείχνει το άρθρο. Αν δεν είναι έτσι, σας παρακαλούμε πάρα πολύ να τα αποσαφηνίσετε αυτά, γιατί είναι εντελώς αόριστα. Αλλά υπάρχει και ένα βαθύτερο ζήτημα εδώ. Υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων, διότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται τεράστια ποσά, τα οποία είναι σε μεγάλο βαθμό προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή είναι δημόσια κονδύλια και τα διαθέτει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Καλό θα είναι λοιπόν να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας θεωρούμε ότι πρέπει να είναι κάποιος που να επιλέγεται μέσα από διαδικασία εντός του δημοσίου και όχι με τη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας συμβούλων, ακριβώς για να διατηρείται μια σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο στην προκειμένη περίπτωση, και θεωρούμε ότι αυτή όλη η διάταξη έχει πάρα πολλές ασάφειες, οι οποίες προσφέρονται ακριβώς για αυτά που θεωρούμε ότι αποτελούν τις κακοδαιμονίες
της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και της σχέσης του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, που είναι τη διαπλοκή και η διαφθορά. Παρακαλούμε να αποσαφηνίσετε αυτό το άρθρο και να ορίσετε με πιο διαφανή τρόπο τη διαδικασία διορισμού του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κύριε Πρόεδρε, σταματώ εδώ. Ευχαριστώ για την ανοχή σας και θα συνεχίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.